Αλλά από την άλλη μεριά, το αισιόδοξο είναι η αύξηση των εμβολιασμών. Συμπληρώσαμε 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Περιμένουμε 1,5 εκατομμύρια εμβόλια τον Απρίλιο. Όσο λοιπόν αυξάνει αυτό, τόσο θα αρχίσουν να μειώνονται τα κρούσματα. Ενδεικτικό είναι ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν έχει πεθάνει ούτε ένας εμβολιασμένος από τους ηλικιωμένους που έχουν διασωληνωθεί. Από αυτούς που διασωληνώθηκαν, κανείς δεν είχε εμβολιαστεί. Δεν υπήρχε ούτε ένας εμβολιασμένος που νόσησε και διασωληνώθηκε. Άρα λέτε ότι οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν. Δηλαδή υπήρξε άνθρωπος που νόσησε και νοσηλεύτηκε εφόσον έχει κάνει το εμβόλιο? Όχι, από τους ηλικιωμένους. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί λόγω συνοσηρωτήτων, λόγω της ηλικίας, έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό θανάτων.